Τη 13η του μηνό Μαΐου Γλυκερία μάρτυρο και λαοδικίου του δεσμοφύλακο, Σεργίου του Ομολογητού, Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων, Αλεξάνδρου Τιβεριανών Ιερομάρτυρο, Νικηφόρου Μάρτυρο και Πρεσβυτέρου, Γεωργίου Οσίου Ευθυμίου του Νέου, Ιωάννου Γαβριήλ Εφροσίνου Οσίου, και των λοιπών ιβηρητών οσιομαρτύρων. Η Αγία Μεγαλομάρτης Γλυκερία γεννήθηκε στην Τραϊανούπολη της Θράκης τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα. Όταν πληροφορήθηκε την έντονη χριστιανική της δράση ο ηγεμόνας Σαβίνος, την κάλεσε να παρουσιαστεί ενώπιόν του. Με μεγάλη προθυμία η Αγία εμφανίστηκε σε Αυτόν, έχοντας σημειώσει το μετωπό τη τον τίμιο και ζωπιό σταυρό και ομολόγησε με παρησία την πίστη της στον Ιησού Χριστό. Εκείνος έξαλλος την οδήγησε με τη βία στον ιδωλολατρικό ναό, για να προσευχηθεί και να θυσιάσει στα είδωλα. Εκεί η Αγία Γλυκερία, αφού προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο Ιησού Χριστό, συνέτριψε το άγαλμα του Δία. Εξοργισμένοι οι ειδωλολάτρες την έστειραν έξω και την λιθοβόλησαν με μανία. Όμως ούτε μία πέτρα δεν άγγιξε την Αγία, με αποτέλεσμα πολλοί να πιστέψουν στο Χριστό. Στη συνέχεια, αφού υπέστη διάφορα βασανιστήρια, ρίχτηκε στην φυλακή, όπου κατήχησε και έφερε στην πίστη του Χριστού τον δεσμοφύλακά της Λαοδίκιο ο οποίος μαρτύρησε και αυτός για το Χριστό. Ο τύρανος διέταξε να βασανίσουν εκ νέου την Αγία Γλυκερία και να την ρίξουν στα άγρια θηρία. Το θηρίο ναι μεν δεν την κατασπάραξε, αλλά το δάγκωμα που κατέφερε σε αυτήν προκάλεσε ύστερα από λίγες μέρες τον θάνατό της. Έτσι η Γλυκερία με την χάρη του Θεού έμεινε πιστή χριστιανή μέχρι τέλους και σε όλους εμάς, τους σημερινούς χριστιανούς, μας υπενθυμίζει τα λόγια του Θεού. «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωσι τον στέφανον τη ζωής». Αποκάλυψης Β.10 Δηλαδή, φρόντιζε να γίνεσαι πιστός, αποφασισμένος και θάνατο ακόμα να υποστείς για την πίστη σου αυτή και θα σου δώσω ως στεφάνι των αγώνων σου την αιώνια ζωή, λέει ο Κύριος. Το δε λείψανο της Αγίας Γλυκερίας ενταφιάστηκε στην Ηράκλεια της Ανατολικής Θράκης. Ο Άγιος Παυσίκακος ο Ομολογητής, ο Επίσκοπος Συνάδων, ο Θαυματουργός, Θεραπευτής και Ιαματικός, καταγόταν από την απάμια της Βυθινίας και έζησε στα χρόνια του βασιλέως Μαυρικίου, 582 έως 602. Είχε γονείς ευσεβείς και επισήμους στο γένος. Από μικρός στον δρόμο του Θεού, με την ειλικρινή πίστη του και την άμεμπτη ζωή του, σπούδασε όχι μόνο θεολογία, αλλά και την ιατρική, για να την εξασκήσει δωρεάν υπέρ των φτωχών. Όταν πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Κυριακός, εκτιμώντας τις μεγάλες αρετές του Παυσικάκου, τον έπισε να καταταχθεί στον Ιερό Κλήρο και έπειτα τον ανέδειξε επίσκοπο Συνάδων. Από τη νέα του θέση αυτή ο Παυσίκακος εργάστηκε για την καλύτερη στερέωση των πιστών του και την εξαφάνιση των αιρέσεων από την επαρχία του, χρησιμοποιώντας την ευεργετική και θαυμάσια μάχηρα της διδασκαλία του Θείου Λόγου. Ο βασιλιάς Μαυρίκιος τον είχε περιπολού, επειδή τον θεράπευσε από σοβαρότατη ασθένεια και από ευγνωμοσύνη καθιέρωσε για την επισκοπή του ένα ετήσιο χρηματικό βοήθημα. Ο Άγιος Παυσίκακος εκοιμήθη ειρηνικά, μοχθώντας για την επισκοπή του μέχρι της τελευταίας του πνοής. Ο Άγιος Παυσίκακος είναι προστάτης για όσους υποφέρουν από ορθοπαιδικά προβλήματα, καθώς επίσης και για τα παιδιά που έχουν πρόβλημα με αναπηρία.